Λοιπόν, πάμε και στον τελευταίο για σήμερα. Αν συνεχίσετε έτσι και τον χρόνο... Φίλε, κλείς το ίντερνετ. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα αδελφέ, καλησπέρα. Ένα ονοματάκι αν θέλεις και ομάδα. Αχιλέας, Ηρακλής από Κιλκής. Ο Αχιλεύς. Γεια σου Αχιλέα από το Κάιρο, από το Κιλκής, παλικάρι μου, Ηρακλειδέας, ε. Από Κιλκής ρε, πιο Κάιρο ρε. Ναι βρε, το τραγούδι του Τουρνάγκομπερ, το θρυλικό τραγούδι, ναι. Πάμε. Δεν τα ακούω εγώ αυτά, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι ξημέρωσε τώρα μια καλή μέρα για τον Ηρακλή, ήρθε ο Κούγιας, δεν τον έχουμε δει τον άνθρωπο, καθόλου δεν τον έχεις δει. Και έχουν βγει τώρα όλοι αυτοί κάτι στην Ελεύς, κάτι τέτοια, λες είμαστε στα Σοβιέτ, ας πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ήταν καλά ο Ηρακλής τώρα με αυτούς εκεί πέρα. Καλά να σου πω κάτι. Να έρθει ένας άνθρωπος να ανεβάσει λίγο την ομάδα. Ναι, είχαμε να πούμε, δεν μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο με αυτό το κάτι αυτόνομα, κάτι τέτοια. Τι είναι αυτά, τι πολιτικά είναι αυτά. Μπάλα πάμε να δούμε. Θα διαβάσουμε να πούμε Μάρξ για να καταλάβουμε τι γίνεται στο Ηρακλή. Εγώ συντάσσομαι στο ότι οι κερκίδες πρέπει να είναι αχρωμάτισες πολιτικά. Συντάσσομαι απόλυτα με τον φίλο σε αυτό. Θεωρώ απαράδεκτο να χρωματίζεται μια κερκίδα με πολιτικό μανδύα. Έτσι, να μπαίνει πολιτικός μανδύας σε μια κερκίδα. Και δεν το λέω αυτό τώρα για τον Ηρακλή για να ρίξω μορφή. Οποιαδήποτε και να έχει να κάνει αυτό. Λάκη, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι η Θύρα 3, γιατί μ' αρέσει, συμφωνείς με αυτό. Συμφωνείς. Άκου φίλε λίγο. Έχουμε 2023 το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τόσο στις μεγάλες ομάδες. Στις μεγάλες ομάδες, επειδή έχουν πολύ κόσμο. Ναι, είναι λίγο χάος. Ναι, εντάξει, ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή έχει τα πάντα μέσα εγώ. Αυτός ο άνθρωπος που καλούνε αύριο, λέει, πορεία στην Ελεύς, κάτι τέτοια, λες, και για το ασφαλιστικό κάνουνε. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν τους πεις ότι είναι σίγουρο ότι θα ανεβούμε αλφα εθνική με τον Κούγια ή να φύγει ο Κούγιας, θα πούν να φύγει ο Κούγιας, γιατί είναι ο Κούγιας. Τι με νοιάζει εμένα ρε, γιατί οι άλλοι καλύτεροι είναι. Δεν το άκουσες τι θα πούνε ρε φίλε. Να δούμε πρώτα τι θα πούνε βέβαια. Δεν το άκουσες, αυτά που λένε κάθε μέρα θα πούνε αυτοί ρε, δεν έχουν άλλη δουλειά ρε. Και κάτι άλλο, Αχιλέα, μία ερώτηση τώρα, κάτσε με τρελάνεις. Δηλαδή, εσύ άθλαμα, εσύ ευθύνη από μια ζωή με αυτά τα θέσεις, με αυτά τα ανώρημα, τα έτσι, τα από εδώ, τα από εκεί. Ναι, τα εγώ. Μίλα λίγο για την ομάδα. Είσαι εκεί, ναι. Μόνο το σήμα του Ηρακλή που μπαίνει κάτω από το όνομά σου όλη την ώρα, για τον Ηρακλή δεν έχεις πει τίποτα. Όλο για τον Σαββίδη λες, για τον Πάο, λες, για τον Τζόρνταν, τι μας νοιάζει να μας φτάρει. Ναι. Εσύ μια απορία, είπες κάτι. Έχεις να πας στο γήπεδο πόσα χρόνια είπες, αν επιτρέπετε. Εγώ κοίταξε να δεις, έχω να πάω 2 χρόνια στο γήπεδο γιατί από τότε που ανέβηκα πάνω στο Κιλκής, γιατί έχω φτιάξει εδώ μια μονάδα κτηνοτροφική, δεν έχω πολύ χρόνο να κατεβαίνω. Άλλο αυτό, έτσι που το είπες εσύ, ακούστηκε στην αρχή, συγγνώμη έτσι, η σύνταξή σου, άρα ήταν λίγο τραγική η σύνταξή σου. Δεν έχω πάρει σύνταξη ακόμα. Τι έγινε. Άστρο Μακαδάκος, τι λέει. Δεν έχω πάρει σύνταξη. Εγώ τι λέω, η σύνταξή σου λέω ήταν στη φράση ότι δεν έχω να πάω επειδή δεν πάω λόγο για λόγο αυτών. Ποια σύνταξη είναι που στεγώ σου λέω, η σύνταξη της φράσης σου. Ποια σύνταξη να πάρεις ακόμη και είσαι κυλικής και μιλάς θεσσαλικά. Άιντε ρε φίλε. Και με κάνεις και παρατηρήσεις. Γιατί ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι αγνός φίλος του Ηρακλή. Γιατί τον πολεμάς. Εσύ είσαι Ηρακλής. Ηρακλειδεύς είναι. Ηρακλής είσαι. Τώρα θα σου κάνει πέντε ερωτήσεις. Ξεχνάτε ποιος έφερε στην Ελλάδα τον Έλληνα Μέση. Ξεχνάτε. Το Χατζηπαναγή δηλαδή. Ε, ποιον άλλον. Ναι, το προσβάλλεις κιόλας ο Χατζηπαναγή αυτό που είπες. Ο Χατζηπαναγή, είσαι τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία, ωραία. Άρα... Το Χατζηπαναγή επειδή τον είπα Μέση. Βλέπεις ρε Χατζηνάκο, κάτι τέτοιοι άνθρωποι ρε. Πιάνονται τώρα με αυτά, τι να πω ρε. Ναι, νάτος. Αυτόν θέλω στον Ολυμπιακό. Αυτόν ναι, αυτόν ναι. Άρα τι κάνουμε λοιπόν για τον Ηρακλή. Εγώ θέλω. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Άρα λοιπόν για τον Ηρακλή, τι λέμε εδώ πέρα, τι θέλουμε. Για τον Ηρακλή, λέω να περιμένουμε, να δούμε αυτός ο άνθρωπος έρχεται έτσι. Έρχεται με ένα πλάνο. Να μας μιλήσει, να δούμε. Αυτό είπε και ο Άσλαμας. Κάτσε, εγώ τι είπα, ρε Πουστή. Είπα κάτι άλλο, εγώ. Αυτό είπε και ο Μάριος. Τι πάρε να το διώξουμε, τι είπα. Ο Άσλαμας, Χατζηνάκο, ο Άσλαμας αλλάζει άποψη. Τι να σου πω τώρα, αλλάζει άποψη κάθε μέρα. Ωραία, φίλε. Φίλε, θέλω μία εκπομπή με εσένα και τον απεσιόδοξο, οι τρεις μας. Δεν μου λες, Θεσσαλονίκη έρχεσαι καθόλου. Σε θέλω για ένα λαϊκό δικαστήριο εσένα, είσαι ωραίος. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι λόγω δουλειάς και αυτά τώρα δεν είναι, είμαι λίγο δειμένος εδώ. Ναι. Λοιπόν. Αλλά, αν ο Ηρακλής επιστρέψει εκεί που ανήκει, όχι Θεσσαλονίκη έρχομαι, όπου δεν σε έρχομαι.
Α, μπράβο. Και είπε μια μεγάλη κουβέντα, γιατί την παρακολουθώ την εκπομπή Χατζηνάκο. Λείπουν οι ιστορικές ομάδες, ρε. Πού είναι η καρδίτσα, ρε. Τι γίνεται, ρε. Βλέπετε, ρε, τι γίνεται, να πούμε. Μετά λες εμένα. Εδώ λιμάνα, πες, πούμε, στο Μάριο άνθρωπο, που θέλει την Κηφισιά και τον Πασαραϊκό. Μην τα λες εμένα. Που υπερασπίζει τον Πασαραϊκό και την Κηφισιά. Ποιος Πανσυραϊκός. Μην τα λες εμένα. Φίλε, την Πανσυραϊκός δεν μπορούσε ρε μια φάση να κάνει. Να έλεγε η ευκαιρία μπροστά. Η Καστοριά, φίλε, σε πήρε κύπελο. Δεν τη θες την Καστοριά, άστε. 0-2 έχασε ο Πανσεραϊκός φέτος και τυλίστηκε. Η Καστοριά σε πήρε κύπελο, εσύ που είσαι Ηρακλής. Μειώνεις τον Ηρακλή τώρα, και χαμηλώνεις. Και τι σημαίνει αυτό, δεν πάρει να είναι το ιστορική ομάδα η Καστοριά επειδή με πήρε το κύπελο. Καλά έκανε και το πείραμα το άγγιζε, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Με σφαγή του Ηρακλή. Και θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα, μπράβο της. Με σφαγή του Ηρακλή. Καλύτερα να παίζω με την Καστοριά και να παίζω στα ίσια τα παιχνίδια παρά να παίζω με παραρτήματα και να μην. Σε σιρούργησε ο Σαργκάνης τον ποδοσφαιριστή και δεν πήρε ούτε κίτρινη. Άιντε, κάτσε και δες το τώρα που θα κλείσουμε. Άιντε. Είσαι εσύ Ηρακλής. Άιντε. Δεν σε πιστεύει ότι είσαι Ηρακλής ο Ασλαμά. Άιντε, εσύ Ηρακλής. Άιντε. Καλά, άμα κάτσω τώρα να μιλήσω σοβαρά με. Ρε Ασλαμά, επειδή βλέπω όλες τις εκπομπές τώρα να μιλήσω εγώ σοβαρά με άνθρωπο που μου έλεγε δεν πήγαινε με τη δώρα την Παντέλη και πήγαινε με την πλαστική την κούκλα. Σε κατάλαβα τι Ηρακλής, εντάξει. Εγκεφαλικό είχα τσίκε πάθανε με αυτά που είπε. Εγκεφαλικό κατσίκε Ωχ, φίλε! Πάντως, στην Αθήνα είχα κατέβει, εσένα Σλαμά δεν σε είδα. Σε στην πορεία για τον Ηρακλή, γιατί έτυχε να με κάτω τότε. Ποια πορεία, στο Γουδί, στην ΕΠΟ? Στο Γουδί, στην ΕΠΟ. Στο Γουδί, στην ΕΠΟ. Πόσα άτομα ήταν σε εκείνη την πορεία, για πες με. 300-400 άτομα ήμασταν όλοι οι Ηρακλήδες, αγνοί. Αγνοί, όχι χειραγωγημένοι, ούτε πολιτικά χρωμάτιση. Ήταν μαζί και αυτόνομοι και όλοι. Ήταν γύρω στα 500 άτομα. Μπράβο, είχαμε ότι θα πει. Μπράβο, σωστό. Ήταν γύρω στα 500 άτομα, ναι. Εκεί. 450-500 άτομα. Σωστό. Εσύ πού ήσουνα? Εγώ ήμουν, φίλε, σε περίπου 10 πορείες εδώ, εκ των οποίων για τη μία είχα για δικαστήριο. Όχι, αυτά δεν σε λέω για να σε κατηγορήσω. Απλά επειδή κάθεσαι τώρα. Ναι, αγόρι μου, εγώ ήμουν στο δικαστήριο με τους 5 σένα, που ήταν η μία η κυρία η έγκυος. Η κοπέλα δίπλα μου, κατάλαβες? Άιντε! Άιντε στο χουλιός! Άιντε! Τώρα αυτό τι ρατσισμό. Κατάλαβα, εσύ δεν είσαι από Βόρεια Ελλάδα. Είναι δικηγόρο αργιανό, είναι δικηγόρο αργιανό. Άιντε! Και δίπλα μου ήταν επειδή η κοπέλα που ήταν έγκυος. Πέμπτο έκτου μήνα η κοπέλα, γιατί κοροϊδεύεις τώρα. Σε λέει ρατσιστικά, λέει τώρα, σε λέω ότι είσαι ρατσιστής. Άιντε! Σ' ακούω σ' άχνα τόση ώρα, αυτό, άιντε! Να σου πω, ωραία αριστερή είστε ρε, ωραία αριστερή είστε ρε, άμα μιλάμε ρε, τι να κάνουμε στο χωριό μιλάμε. Άιντε! Με τις αριστερή, κοίτα, εσύ. Καλά σ' είχε κάνει ο Κατερινιώτης τότε ρε, καλά σ' είχε κάνει ρε. Άμα σε κατάλαβα εγώ τους. Ίδια μυαλά ρε, δεν άλλαξε καθόλου ρε, τα ίδια πράγματα πήγες ρε, πινήτα χρονά πήγες ρε. Τώρα που θα έρθει ο Παύλος θα είμαι εγώ εκπρόσωπος του, να ξέρεις, να σε δω όμως, εκεί να είσαι. Τι είπες? Κανόνισε. Τι είπε, τι? Ο πρίγκιπας κάνει κόμμα τώρα, κανόνισε. Ποιος είναι ο πρίγκιπας? Ο Παύλος. Ωραία, τι πάλι ρε με τα πολιτικά με πάνδρε, χαίστηκα εγώ ρε για τα πολιτικά ρε, εμένα η κατσίκα μου δίνει ψωμί ρε, δεν μου δίνει πουλί ρε. Η κατσίκα λέει του δίνει ψωμί, τα πολιτικά, καλά λέει. Σωστά τα λέει. Γιατί εμένα ρε. Πήγες εσύ στο Μουδί, εγώ ήμουν σε 10 πορείες, δικαστήριο είχαμε, ζούσαμε 1,5 χρόνο με την αγωνία, μαζί μας ήταν εκείνη η κοπέλα, να είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά η γυναίκα. 5 μηνών έγκυος. Γιατί το κάνεις πάντα αυτό ρε, και με το τρέχεια το κάνεις ρε, γιατί θυματοποιείσαι ρε, γιατί τα πας τόσο προσωπικά. Θα μπορούσες να μου πεις είχα ένα θέμα, δεν κατέβηκα ρε. Κάθεσαι εκεί ήταν ο ένας ο άλλος, να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι ρε, αλλά τι το μη το κάνεις αυτό ρε, για μπάλα μιλάμε ρε. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε και όλα, φίλε. Κούρασα, παιδιά. Καλό βράδυ. Όχι, καλώς ήρθες. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν κούρασες, καλώς ήρθες. Ουδωρός. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Και να μου χαιρετήσετε το φίλο μου, το Μένιο. Βεβαίως. Και ο Ηρακλής πάλι μεγάλος, παιδιά. Άντε να δούμε. Φυσικά, ρε. Καλό βράδυ. Μην κάνουμε τα ίδια λάθη που κάναμε με τον άλλον, του Ρέμο. Έτσι. Καλό βράδυ! Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά, καλές εκπομπές, καλή ανάσταση, χρόνια πολλά! Τα λάθη, να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε με το Ρέμο! Ναι! Πες ένα λάθος που έκανε ο κόσμος στο Ηρακλή με το Ρέμο! Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι! Με τον Καριόλη! Πες στον Καριόλη που είναι δίπλα σου! Στον Καριόλη που είναι δίπλα σου! Στον Καριόλη που είναι δίπλα σου! Χοβλα χοβλα! Αν δεν ήταν Πάσχα τώρα, θα του έρνα πολύ πράγμα. Στον Καριόλη τον υποβολέα που είναι δίπλα, στον Καριόλη.
Άιντε, τραχανόπουστα! Κλείστο ρε, κλείστο ρε. Μηνύτε και Πάσχα. Καλή Ανάσταση φίλε. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βλάκα. Βλάκα. Βασίλη, μεγάλο ταλέντο αυτό, θα τον κάνεις παρελίστα, παρόλης Ρίτσποντ. Τον ακούω τόση ώρα τον υποβολέα. Υποβολέα. Τον Βλάκα. Άιντε. Που είναι αυτός Ηρακλειδέας. Αμφιβάλλω, ξέρω ότι παίξαμε κάτι τελικό με την Καστοριά. Και τι έγινε με την Καστοριά τελικώς. Βλάκα, βλάκα, γελίε. Που είσαι εσύ από το Ηρακλειδέα. Από στο Κελκή, ποιο Κελκή Ιώτη δεν μιλάει έτσι. Γεια σου, Χαραλάμπης Κρήτη. Φίλοι της Μαρμίτας, μπορείτε να μπείτε αυτή τη στιγμή στο Bet Προγνωστικά στο Instagram και να βρείτε μια σούπερ προσφορά αξίας 20 ευρώ χωρίς προϋπόθεση κατάθεσης. Μπείτε τώρα στο link στην περιγραφή.